ήταν ένα ποίημα στην πραγματικότητα. Ένας προσωπικός θρήνος. Η βία δεν είναι εκεί παρά για να υπογραμμίσει την κεντρική σχέση. Το έργο είναι ένα έργο αγγλικό, σύγχρονο, του 2007. Ο συγγραφέας λέγεται Tim Crouch. Και είναι ένα έργο που σε πρώτο επίπεδο φαίνεται να πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία, αλλά σε ένα πιο βαθύ επίπεδο μιλάει κατά κύριο λόγο για την ευθύνη του θεατή απέναντι σε μια είδηση, σε ένα θεατρικό έργο και τη θέση του θεατή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή βίας μπορεί να έχουμε πια συνηθίσει. Ο πατέρας και η κόρη. Αυτός που κακοποιεί και αυτή που κακοποιείται. Ήταν στην πραγματικότητα ένα μέσο για να μπορέσουν να έρθουν οι χαρακτήρες πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Ήταν ένα δραματουργικό τέχνασμα στην πραγματικότητα. Η παράσταση σε ένα βαθμό είναι η παράσταση μέσα σε μια άλλη παράσταση. Ένα έργο μέσα σε ένα άλλο έργο. Οι ήρωες του έργου είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει και έχει σκηνοθετήσει ένα έργο που έχει παιχτεί κάποια χρόνια πριν. Οι δύο ηθοποιοί εκείνης της παράστασης και ένας θεατής που είχε δει την τελευταία παράσταση του έργου. Καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς είναι να είσαι ηθοποιός που παίζει τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλω να πω στην πραγματικότητα, ούτε τους πηδούν από τον κόλλο, ούτε τους γλυφούν τον πούτσο, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι, το ξέρουμε αυτό. Και είναι 200 άνθρωποι που τους παρακολουθούν, καθώς αυτοί καμώνονται ότι παίρνουν πίπα ή πως πηδιούνται. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως το κάνω και λίγο στα αλήθεια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το έργο ξεκινάει αρχικά με μονολογικά κομμάτια που στην πορεία συνειδητοποιούμε ότι είναι η εικόνα του κάθε ήρωα εκείνης της παράστασης, το πώς έβλεπε εκείνος τα πράγματα εκείνη την εποχή, και σιγά σιγά αυτοί οι μονόλογοι μπλέκονται μεταξύ τους και δημιουργείται μια έντονη θεατρική δράση. Ήταν και η τελευταία παράσταση, είχε δοθεί και μεγάλη δημοσιότητα και τόσος κόσμος τριγύρω, αλλά κανείς δεν έλεγε τίποτα. Ήταν ακόμα λίγο σοκαρισμένοι, νομίζω. Φυσικά κανείς δεν αναγνώρισε τον Τιμ. Όλοι εμένα κοιτούσαν, εμένα που τους είχα τρομοκρατήσει επί μια μισή ώρα. Το κείμενο είναι αρκετά σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον συγγραφέα. Ο τρόπος που το εμφανίζουμε εμείς στη σκηνή είναι δοσμένος από εκείνον και ζητούμενο. Εμείς θελήσαμε αυτό να το εξυπηρετήσουμε. Γιατί θεωρήσαμε ότι έτσι θα βγει καλύτερα αυτό που θέλει να πει ο συγγραφέας. Δεν συσκηνοθετήσαμε, απλώς συνευρεθήκαμε. Το βίντεο με το μηχανικό κρατάει αρκετή ώρα. Μόνο ήχος των πουλιών και ενός παιδιού ποτέ-πότε, ίσως να μην ήταν παιδί, δεν ξέρω, ίσως να ήταν καμιά τηλεόραση ανοιχτή κάπου. Δομεί το έργο με ένα τέτοιο τρόπο συγγραφέας, που ο θεατής ουσιαστικά ταυτίζεται με αυτό και βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Δεν βλέπει εικόνες, δεν του δείχνει παράσταση εικόνες, του αφηγείται εικόνες. Η βία δεν είναι το κεντρικό θέμα, όπως νόμισαν πολλοί κριτικοί. Όμως δεν γίνεται να την αποφύγεις. Θέλω να πω, κοιτάξτε γύρω μας. Η κοινωνία καθορίζεται από τις παρυφές της. Είναι μια φοβερή περιπέτεια το να παίζεις αυτή την παράσταση και να αντιμετωπίζεις το κοινό κάθε μέρα, διότι η παράσταση μεταλλάσσεται. Αλλάζει κάθε μέρα διότι αλλάζουν οι άνθρωποι. Αλλά αυτός είναι και ο στόχος του έργου. Δηλαδή είναι ένα έργο γραμμένο ως ένα βαθμό για να μπορεί να συμμετέχει ο θεατής, αλλά επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό ενσωματώνει την αντίδραση του κάθε θεατή αυτή η ιστορία. Και ο Αμερικανός εργολάβος αφήνει ένα βογγητό. Και ο τρομοκράτης ουρλιάζει προς την κάμερα και του χώνει το μαχαίρι στο λαιμό. Το πιο αβάσταχτο απ' όλα. Οι ηθοποιοί κάθονται μέσα στους θεατές. Οι θεατές κάθονται αντικριστά σε δύο κερκίδες και είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν υπάρχει δράση, που αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θεατρική σύγκρουση. Πέφτει πάνω μου και λέει κάτι που δεν το πολύ πιάνω και απλώνω το χέρι μου να τον κρατήσω μακριά. Αυτός ταρπάζει και εγώ νομίζω πως ετοιμάζεται να με χτυπήσει. Και τότε πια ξεσπάω.